πώς προσεύχεστε. Αν επιτρέπετε, επίρρημα τροπικό. Με ποιο τρόπο να προσεύχεστε. Θα σας δώσω δηλαδή ένα πρότυπο προσευχής, ένα μοντέλο αναφοράς, ώστε οι προσευχές σας να μην είναι μια προσευχή παπαγαλιστή, μια αποστήθους επανάληψη αυτής της προσευχής, που κι αν γίνει δεν είναι καθόλου κακό, ευλογημένο είναι, αλλά οι προσευχές σας να είναι ούτως, να είναι με αυτόν τον τρόπο, να είναι χτισμένες σε αυτή τη δομή, σε αυτό το θεμέλιο το οποίο σας δίνω. Για να μην βατολογήσετε, για να μην νομίσετε ότι εν τη πολυλογία σας θα εισακουστείτε, γιατί επιτέλους με ρωτάτε, ενθυμίστε, τον ρώτησαν τον Κύριο, όταν τον είδα να προσεύχεται, να προσεύχεται. Μετά από μέρες μόχθου, κηρύγματος, θεραπείας, διατροφής των όχλων, να αποσύρεται κατηδίαν εις ερήμους τόπους και να προσεύχεται και να διανυκτερεύει στην προσευχή, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Ούτως προσεύχεστε. Και είπαμε ότι η προσευχή του Κυρίου, όπως ονομάστηκε, η Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών, αβίαστα χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι η προσφώνηση, η προσέγγιση. Πλησιάζουμε τον Θεό και απευθυνόμαστε σε Αυτόν σαν γη Του και θυγατέρες Του, βάσει του έργου του Χριστού, Πάτερ ο εν της ουρανής. Μόλο το σέβας που εμπνέει το ότι εμείς είμαστε υγιεινοί, ηχομάτινοι και αυτός ο επουράνιος, ο υπέρτατος, αλλά με το θάρρος του γιου και της θυγατέρας. Και προσεύχεστε ακόμη σαν αδέλφια, όλοι μαζί, λέγοντες Πάτερ ημών. Αυτό είναι το πρώτο μέρος που εξετάσαμε σε δύο κηρύγματα. Το δεύτερο μέρος στο οποίο βρισκόμαστε τώρα είναι η πρώτη, θα λέγαμε, κατηγορία, ο πρώτος κατάλογος αιτημάτων. Γιατί όσο και να λέμε ότι μια προσευχή πρέπει και πρέπει να έχει την ευχαριστία, τη δοξολογία, τον ένο, να μην είμαστε ζητιάνοι στην προσευχή μας των Θεών. Από την άλλη, αληθεύει ότι ο προσευχόμενος είναι πάντοτε εκείνος που προσφέρει σε κάποιον, στον Θεό, επί του προκειμένου, ο οποίος είναι δοτήρ πάσης δόσεως αγαθής και παντός δωρήματος τελείου, από τον οποίο ζητάει εκείνα που του λείπουν, εκείνα που δεν μπορεί, εκείνα που οι άνθρωποι δεν μπορούν ή δεν θέλουν να του προσφέρουν. Διότι στην κοινωνία μας, όπως λέω και στο βιβλίο μου, Ονοπύρος, πολλές φορές συναντάμε τούτο το φαινόμενο. Άλλοτε οι άνθρωποι να είναι αδύνατοι και να μην μπορούν, και άλλοτε να είναι κακοί και να μην θέλουν. Και υπάρχει ένας πρώτος κατάλογος αιτημάτων, που αφορούν τη σχέση του ανθρώπου με τον Θεό. Προσεύχεστε για τη φήμη του Θεού, αγιαστεί το όνομά σου. Και είχαμε ένα κήρυγμα επάνω σε αυτό. Προσεύχεστε για τη βασιλεία του Θεού, ελθέτω η βασιλεία σου. Προσεύχεστε για το θέλημα του Θεού, γεννηθείτο το θέλημά σου. Και με το κήρυγμα μας τούτο σήμερα, γεννηθείτο το θέλημά σου, κλείνουμε τον πρώτο αυτό κατάλογο των τριών αιτημάτων, για να αρχίσουμε την ερχόμενη Κυριακή του Θεού θέλοντος, τον δεύτερο κατάλογο των αιτημάτων, που είναι τον άρτων ημών, των επιούσιων, η ανάγκη του ψωμιού, η ανάγκη της συγνώμης, άφεση μην, καθώς κι εμείς αφίεμε, η ανάγκη της νίκης εναντίον του πονηρού και εμείς ενέγγιση μας, και η ανάγκη της απελευθέρωσης, να ζει ο άνθρωπος χωρίς αλυσίδες, χωρίς δεσμά, χωρίς άγχος, ρίσε ημάς από του πονηρού και όλα τα οποία
συμπεριλαμβάνονται μέσα σε αυτή τη λέξη πονηρός, εκείνος που προκαλεί πόνους στον άνθρωπο. Και πριν κάνουμε περαιτέρω σκέψεις, τελείως προεισαγωγικά, θέλω να πω ότι τα τρία αυτά αιτήματα στην πρώτη ομάδα, στην πρώτη κατηγορία των αιτημάτων, μου φαίνονται ότι αν τα διατύπωνα στο πεντάγραμμο, θα έβαζα από πάνω τους ένα σήμα, ένα σχήμα, θα λέγαμε, που το ονομάζουμε στη μουσική crescendo. Κάτι που ξεκινάει και απλώνει και δυναμώνει και δυναμώνει και φτάνει συνήθως σε μία κορώνα. Διότι το όνομα του Θεού θα αγιαστεί, από εδώ ανοίγει το crescendo μας, κάνοντας τον Θεό βασιλιά στη ζωή μας και πράττοντας πάντοτε το θέλημά Του μέσα στη ζωή μας. Και εδώ είναι η κορώνα. Και εδώ είναι το κλείσιμο των τριών αιτημάτων του πρώτου καταλόγου από τους δύο των αιτημάτων της Κυριακής Προσευχής. Αλλά ποια είναι η βασική προϋπόθεση για αυτό το θέλημα του Θεού και την πραγμάτωσή Του μέσα στη ζωή μου και στη ζωή των ανθρώπων? Αυτό είναι το πρώτο σημείο που θα ήθελα μαζί να εξετάσουμε. Μας δίνει φως, παντού μας δίνει φως η Αγία Γραφή, στον Ιωάννη 7:17, όταν ο Χριστός απευθύνεται, μάλιστα στους γραμματείς και τους Φαρισαίους, οι οποίοι νόμιζαν ότι θα τον μπέρδευαν μέσα, θα λέγαμε, σε ψυχρές, δογματικές ερωτήσεις και πράγματα άλλα ασαφή. Και εκείνος τους είπε, ακούστε εδώ, εάν τις, επαναλαμβάνω Ιωάννης 7:17, εάν τις θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός θα γνωρίσει περί της διδαχής μου, γιατί του έλεγαν, είναι από τον Θεό αυτά που λες, είναι δικά σου πράγματα. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θέλει γνωρίσει περί της διδαχής μου, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ μιλώ από τον εαυτό μου. Συνεπώς, θέλω το θέλημα του Θεού, σημαίνει θέλω να υποτάξω το δικό μου θέλημα στο θέλημα του Θεού. Και εδώ είναι η διαλκυνστήρα. Και εδώ είναι το σταυροδρόμι. Και εδώ είναι το πεδίο, θα λέγαμε, της συγκλονιστικότερης πνευματικής μάχης. Το θέλουμε κατά βάθος το θέλημα του Θεού, όταν προσευχόμεθα και λέμε «Γεννηθείτε το θέλημά σου, Πάτερ ημών, όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη». Ή μήπως μοιάζουμε με εκείνον τον νέον, θα τον ενθυμίστε, από τα Ευαγγέλια, μας τον αναφέρει ο Ματθαίος 19:21 και 22, που επήγε στον Χριστό και του λέει «Τι πρέπει να κάνω για να είμαι» και τα λοιπά. Του λέει ο Χριστός «Κίνο». Λέει «Όλα αυτά τα έχω κρατήσει», λέει, «από τα μικρά μου τα νιάτα». Τότε του λέει «Σου λείπει ένα» και του έθεσε κάποιον όρον ο Χριστός, που στην τελευταία ανάλυση ήταν να υποβαθμιστούν στη συνείδησή του εκείνα τα οποία πράγματι είναι δεύτερα και τρίτα και τελευταία και πολλές φορές μας μπερδεύουν στην ιεράρχηση των αξιών της ζωής, και να βάλει τον Θεό πρώτον και να τον ακολουθήσει. Τι έτη ύστερο. Και όταν άκουσε το κόστος της μαθητείας, δεν είπε «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Αλλά ανεχώρησε, απομακρύνθηκε λυπούμενος. Θέλουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού, σημαίνει είμαστε αποφασισμένοι να παραμερίσουμε το δικό μας το θέλημα. Και προσοχή σε τούτο. Σε μια εποχή που ο χριστιανισμός είναι κατεξοχή βερμπαλιστικός, λόγια,
κηρύγματα, γραψίματα, αλλά όχι πρακτικός. Δεν ξέρω πόσο έχουν κινητοποιηθεί οι καρδιές και έχουν ερευνηθεί οι τσέπες και έχουν λιγοστέψει οι καταθέσεις των Ελλήνων χριστιανών για τα 12.000 παιδιά που κάθε μέρα πεθαίνουν στην Αφρική της πείνας και η UNESCO πουλάει κάρτες. Το λέω δε αυτό γιατί είναι πολύ συγγενές με το θέμα μας. Όταν ο Χριστός είπε «Ουπάς», Ματθαίος 7.21, «Ο λέγον μη, Κύριε, Κύριε», αλλά ο πράτων το θέλημα του πέμψαντος με πατρός, εκείνος είναι. Τα δύο ρήματα, οι δύο μετοχές, είναι αυτές που υπογραμμίζονται στο εδάφιο, «Ο λέγον» και «Ο πράτων». Όταν λες, χτίζεις με το ένα χέρι, όπως είπε κάποιος. Όταν πράττεις, χτίζεις με το άλλο χέρι. Όταν λες και πράττεις, χτίζεις με τα δύο χέρια. Όταν λες και δεν πράττεις, με το ένα χέρι χτίζεις και με το άλλο γκρεμίζεις. Και να σας ξαναθυμίσω την περασμένη Κυριακή το λόγιο του Λακορντέρ που αναφέραμε, ότι αν οι καλοί ήσαν καλύτεροι, οι κακοί θα ήσαν λιγότεροι. Και αν οι χριστιανοί ήσαν χριστιανικότεροι, οι άνθρωποι άπιστοι θα ήσαν λιγότεροι. Ώστε, τι εννοούμε, το θέλημα του Θεού. Ποια είναι η βασική προϋπόθεση, ποια είναι η προετοιμασία. Ξέρετε, περνάτε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη ή κάπου εκεί, αν δεν σφάλω, από τα Μεσόγεια, από το Κοροπή, και πήγαινα τις προάλλες για μια διάλεξη της κατασκήνωσης στο Σούνιο και έβλεπα όλους εκεί να ετοιμάζονται, να πλένουν βαρέλια, να ετοιμάζουν, γιατί θα έρχονταν ο καινούριος μούστος, το καινούριο κρασί, προετοιμασία, υποδομή, υποδοχή. Για να κάνεις το θέλημα του Θεού, η προετοιμασία σου, η πνευματική και η τοποθέτησή σου πρέπει να είναι Μιλτιάδη. Είσαι έτοιμος να παραμερίσεις το θέλημά σου. Για το θέλημα του Θεού, το οποίο θα δούμε μετά, ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Να έρθουμε σε ένα δεύτερο σημείο που θα το ονόμαζα ο άξονας της ιστορίας. Της ιστορίας των προσώπων, αλλά και των λαών και του κόσμου ολόκληρου. Η ιστορία των εθνών. Και η ιστορία των λαών της γης γυρνάει γύρω από τούτο τον άξονα. Το θέλημα του Θεού ή το θέλημα του ανθρώπου. Και πρέπει ασφαλώς να αναφερθούμε σε εκείνη την τραγική σελίδα που Ευρυπίδηδες, οι Σέξπιρ, οι άλλοι δεν θα μπορούσαν να γράψουν ποτέ, το Γένεση Γάμα, τρίτο κεφάλαιο. Εκεί που στον κήπο της Εδέμ ο άνθρωπος δοκιμάστηκε και στον άνθρωπο προσφέρθηκε η δυνατότητα να υποτάξει το θέλημά του στο θέλημα του Θεού, και μέσα σε αυτό το θέλημα του Θεού, όπως θα πούμε παρακάτω, το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο, να βρει την τελείωσή του άνθρωπος, να βρει το περιβάλλον του, όπως το ψάρι μέσα στο γυαλό, όπως το λουλούδι στο χάδι του ήλιου, όπως το πουλί στην απλωσιά του αέρα, ή πεισματικά να το αρνηθεί. Και τάχατες κάνοντας το δικό του θέλημα, το ανθρώπινο, να δουλωθεί στο θέλημα της αμαρτίας. Γιατί μας αναφέρεται στο Ρωμαίους 6.16, ότι δούλοι είστε εκείνου εις τον οποίον υπακούετε, ή της αμαρτίας προς θάνατον, ή της υπακοής προς δικαιοσύνη. Παραδείγματα έχουμε άφθονα. Ο χρόνος δεν μας επιτρέπει παρά μόνο δειγματοληπτικά να αναφέρουμε. Να αναφέρουμε τη Βαβέλ, λόγω χάρη. Εκείνη την προσπάθεια του ανθρώπου να φτάσει στον ουρανό, γιατί στον ουρανό ήταν να φτάσει ο άνθρωπος βέβαια, αλλά με τον δικό του τον τρόπο. Αντίθετα, ανεξάρτητα από το θέλημα του Θεού,
και να έχει αποτέλεσμα τη σύγχυση, το σκόρπισμα, τη σημερινή μορφή εθνών, τα οποία αλληλοσυγκρούονται, αλληλοσπαράσσονται και ετοιμάζονται για την τρίτη και τελική σύγκρουση. Να θυμηθούμε στο Α. Σαμουήλ 8:19 έναν άνθρωπο του Θεού, τον Ιωνά, που ο Θεός του είπε πήγαινε στην Νινεβή και κήρυξε, διότι η αμαρτία είναι μεγάλη και πρέπει να σωθούν για να μην κρυθούν. Και εκείνος λέει, του είπε ο Θεός πήγαινε και πήγε από το άλλο μέρος, του είπε ο Θεός πήγαινε και αυτός κρύφηκε, του είπε ο Θεός κήρυξε και αυτός ήτανε πολύ επιφυλακτικός να κηρύξει στους εχθρούς του λαού του να σωθούν. Δεν είχε ακούσει βέβαια το αγαπάτε και προσεύχεστε για τους εχθρούς σας. Να θυμηθούμε πολλές περιπτώσεις που όλες μαζί στοιχειοθετούν εκείνον το θρήνο του Χριστού. Θα τον έχετε όλοι νομίζω μελετήσει. Θα σας έχει όλους συγκινήσει όταν πορευόμενος προς την Ιερουσαλήμ και κατεβαίνοντας τη λοφοπλαγιά και βλέποντας μπροστά την πόλη εκείνη, την αποκτήνουσα, τους προφήτες και τους αποσταλμένους του Θεού, είπε «Ιερουσαλήμ, Ιερουσαλήμ, ποσάκης η θέλησα και δεν η θελήσατε». Να τα δύο θελήματα, να η σύγκρουση. Θα μου πείτε, εγώ ξέρω, η γηπεδούχος ομάδα θα νικήσει. Όχι. Όταν συγκρούστηκε το θέλημα του Θεού με το θέλημα του ανθρώπου, ενίκησε το δεύτερο. Ενίκησε το δεύτερο διότι είναι μέσα στον καταστατικό σχεδιασμό του Θεού για τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο να τον βλέπει πάνω απ' όλα, σαν μια ηθική ελευθερία, που μπορεί να στραφεί προς Αυτόν και να τον αναγνωρίσει, να ταυτίσει το θέλημά του με το θέλημα του Δημιουργού του, να ζήσει εν αρμονία ή να του στρέψει τα νότα και να βαδίσει το δρόμο του και να αφαιρίσει τη συγκομιδή του. Ποσάχης η θέλησα και δεν η θελήσατε. Και αν ξεφυλίσετε από αυτής της πλευράς στην ιστορία του κόσμου θα δείτε πως εποχές που τα έθνη, οι λαοί, ή και οι οικογένειες, ή και τα άτομα, σε περιόδους από αναζωπήρηση πνευματική, επιστρέφουν στον Θεό, έρχεται η θεραπεία, έρχεται η ευλογία. Και αποστρεφόμενοι τον Θεό, απομακρυνόμενοι, θερίζουν και συλλέγουν θύελες. Τι τραγικό, το είδα όταν διαβάζοντας μια εκτενή μελέτη για αυτή τη σύγχρονη πανόλη που ονομάζεται AIDS, που προέρχεται από όλα τα παραφύσιν σεξ. Αφού έλεγε ότι η φύση εκδικείται εκείνους που την παραβιάζουν, αφού έλεγε και έλεγε και έλεγε και περίμενε να πει και μία λέξη, να, Ρωμαίους Α τόσο, ήλαξαν την φυσική χρήση και ξεκάφθησαν εν τες ιδίες αυτών επιθυμίες. Τι έλεγε ο αρθρογράφος? Όχι βέβαια να πούμε ότι επειδή αυτό είναι παραφύση, είναι και αμαρτία και μας τιμωρεί ο Θεός. Δεν είναι ανάγκη να τιμωρήσει ο Θεός. Και ο Θεός είναι Θεός αγάπης. Δεν τιμωρεί ο πατέρας το παιδί που τον έχει παρακούσει και κάνει το πείδημα που του είπε πρόσεξε, θα χτυπήσεις και χτυπάει το παιδί. Δεν το χτυπάει ο πατέρας, το χτυπάει η παρακοή του. Θα μου πείτε, υπάρχει μέσα στην ιστορία κάποιο πρότυπο προσώπου που να έκαμε το θέλημα του Θεού και τι βγήκε μέσα από αυτό? Όσοι είσαστε εκεί με το Λόγο του Θεού, ξέρετε την απάντηση. Ότι το πρόσωπο που έζησε σε πλήρη αρμονία με το θέλημα του Θεού εδώ στη γη ήταν αναμφίβολα ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ, ο Χριστός.
εκείνος που ονομάστηκε δεύτερος Αδάμ στη θεολογία της Καινής Διαθήκης, δηλαδή ένα δεύτερο ξεκίνημα, εκεί που παρήκουσε ο άλλος, εκεί που ο άλλος το θέλημά του πεισματικά το έβαλε αντίθετα στο θέλημα του Θεού, και τον ονομάζει η Καινή Διαθήκη και έσχατο Αδάμ, γιατί δεν χρειάστηκε τρίτος ή τέταρτος. Επανόρθωσε στο πρόσωπό του όλο εκείνο που γκρέμισε ο εξιθελισμός ο πνευματικός και η απομάκρυνση του πρώτου Αδάμ από τον Θεό. Όταν έρχεται στον κόσμο, διαβάζω Εβραίους 17, εισερχόμενος εις τον κόσμο, λέγει, «Ιδού έρχομαι, του ποιήθε ο Θεός το θέλημά σου». Ωραίο πρελούδιο τούτο. Μια ζωή που ακολούθησε και το δικαίωσε. Έρχομαι, ο Θεέ, σε αυτή τη γη. Όχι για τα σχέδιά μου, όχι για το θέλημά μου, όχι δεν ξέρω τι, αλλά έρχομαι για να κάνω το δικό σου το θέλημα. Και να αφήσω πρότυπο στους ανθρώπους να ακολουθήσουν. Ότι δεν είναι δύσκολο και αδύνατο, εάν το θελήσω, αν απαρνηθώ τον εαυτόν μου, να κάνω το θέλημα του Θεού. Δέστε τον στο πηγάδι της Σιχάρ με τη Σαμαρίτισσα. Έρχονται οι μαθητές του και του λένε, φάε γιατί είσαι νηστικός, λέει, εγώ έχω φαγητό. Ποιος σου φέρε φαγητό? Το εμόν φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντος με Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι είναι η πρώτη προτεραιότητα πριν από το ψωμί μας το υλικό να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί εκεί κορώνα γράμματα παίζουμε. Τη ζωή μας, τη ζωή της οικογένειάς μας, τη ζωή της πατρίδας μας, της κοινωνίας στην οποία ανήκουμε. Το εμόν φαγητό είναι να κάνω το θέλημα του πέμψαντός με. Και στη Γεθσημανή, όπως διαβάσαμε, σε εκείνο το λουτρουβιό, κάτω από τα λιόδεντρα, μέσα στη νύχτα, ενώ με λαμπάδες και φανάρια ερχόντουσαν οι εχθροί του να τον συλλάβουν, έδωσε την υπέρτατη μάχη που ήταν να υποτάξει σε αυτή την κρίσιμη στιγμή το θέλημα του οριστικά στο θέλημα του Πατέρα. Δέστε τον, ενώ προσεύχεται τι λέει, «Πατέρα, ή δυνατόν, παρελθάτω το ποτήριον τούτο απ' εμού. Αν είναι δυνατόν να μην το πιω. Στο σταυρό επάνω, εγκαταλειμμένος από σένα, φορτωμένος στις αμαρτίες του κόσμου, εγώ σαν ο μόνος αμαρτωλός της ανθρωπότητας, να βαστάξω την ποινή της αμαρτίας». Δεν έχουμε πνευματικά αισθητήρια να το κρίνουμε αυτό. Δεν είμαστε Άγιοι όπως εκείνος. Και σηκώνεται και πάει στους μαθητές και γυρνάει και ξαναπέφτει στα γόνατα, πέφτει μπρούμητα και προσεύχεται. «Πατέρα, εάν δεν είναι δυνατόν να παρέλθει αυτό το ποτήρι χωρίς να παραβώ το θέλημά σου». Το δίλημα, το δίστρατο, η διελκυστήρα. Τότε, «Πατέρα, γεννηθεί το θέλημά σου». Και στη Γεθσημανή, τούτη λαχτάρα του γιου να κάνει το θέλημα του πέμψαντος πατρός εκδηλώνεται με μάτινο υδρότα, με υπέρτατη αγωνία, και είναι αυτό που τον οδήγησε στο σταυρό και μας άνοιξε λυτρωτική είσοδο για όλους που με μετάνοια και πίστη δέχονται το Χριστό σωτήρα και Κύριο. Ποιο όμως είναι το θέλημα του Θεού, ακόμα δεν απαντήσαμε. Μας λέει στην προς Ρωμαίους 12:2 ο Παύλος ότι το θέλημα του Θεού είναι αγαθόν, είναι ευάρεστον και είναι τέλειον. Δεν είναι δηλαδή το θέλημα του Θεού ο εξιθελισμός ενός αυταρχικού άρχοντα που λέει «αυτό θέλω και θα υπακούσετε».
είναι ένας πατέρας ο Θεός που θεσμοθέτησε πάνω σε τούτο το θέλημα, στην εναρμόνιση και ταύτιση του ανθρώπινου θέλω με το θέλημα του Θεού, θεσμοθέτησε τις σχέσεις υπακοής και εναρμόνισης του δημιουργήματος με τον Δημιουργό. Ο Θεός, λόγου χάρη, διαβάζουμε στην Α Τιμόθεο 2:4, θέλει, ποιο είναι το θέλημα του Θεού, θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Κάποτε οι Ιουδαίοι είχαν βάλει μάρκα ντεποζιτάτα στο χριστιανισμό στις πρώτες μέρες και έλεγαν Ιουδαίων ο Θεός. Και ο Παύλος λέει μη Ιουδαίων ο Θεός μόνον, ουχή και των εθνών, ναι και των εθνών. Διότι θέλει πάντας ανθρώπους σωθήνε. Δεν είναι αυτό άγιο και άριστο? Ματθαίος 18:14. Δεν είναι θέλημα του πατρός σας να απολεσθεί ούτε εις των μικρών τούτων των πιστευόντων. Δεν είναι πλούσια λοιπόν και παγκόσμια, προσωπική και απροσωπόληπτη ταυτόχρονα η προσφορά του Θεού για τους λυτρωμένους του τώρα? Το θέλημα του Θεού, Α Θεσσαλονικής 4:3, είναι ο αγιασμός σας. Τι σημαίνει αγιασμός? Έχουμε εξηγήσει σε άλλο κήρυγμα. Το ξεχώρισμά σας από τη ρυπαρότητα στην αγιότητα του Θεού και για το θέλημα του Θεού. Όπως χαρακτηριστικά είπα, εάν φτώχαινα, δεν μπορώ, γιατί είμαι πλούσιος εν Χριστώ και δεν είναι δυνατόν να φτωχύνω. Αλλά αν φτώχαινα οικονομικά, ώστε να μην έχω ψωμί να αγοράσω να φάω, δεν θα πουλούσα αυτά τα μικρόφωνα για να αγοράσω ψωμί. Γιατί αυτά τα μικρόφωνα είναι άγια. Είναι αφιερωμένα να παίρνουν τη φωνή του ανθρώπου που μιλάει για τον Θεό. Και τώρα, συγκλίνοντας, η διπλή ευθύνη του καθενός μας. Η προτροπή είναι να προσευχόμεθα να γίνει το θέλημα του Θεού όπως λέει στον ουρανό, έτσι και στη γη. Υπάρχει λοιπόν και πρότυπο, μοντέλο να ακολουθήσουμε. Δεν λέει να προσευχόμεθα να γίνει το θέλημα του Θεού στον ουρανό, διότι εκεί γίνεται το θέλημα του Θεού. Και όπου γίνεται το θέλημα του Θεού, εκεί είναι ο ουρανός και είναι παράδεισος, έστω και αν είναι γη. Όμως, ας έρθουμε στους εαυτούς μας. Να γίνει το θέλημα του Θεού γενικά στη γη, αφηρημένα στη γη, νομοθετικά στη γη, έτσι που να επηρεαστεί μετά η κοινωνία, η οικογένεια και να μπω κι εγώ μέσα. Είναι αυτή η διαδικασία? Όχι. Η Βίβλος απευθύνεται στο άτομο. Ξεκινάει από το άτομο, από τον καθέναν από μας. Υποδεικνύει έναν αντίθετο δρόμο, αντίστροφο δρόμο, η Αγία Γραφή, που είναι «Ζήσε εσύ και να ζήσω εγώ το θέλημα του Θεού στη ζωή μου». Μπάσε εσύ το θέλημα του Θεού μαζί με την προσευχή σου στην οικογένειά σου. Και πάσχισε με όποιο τρόπο, έστω περνώντας από κάποια Γεθσημανή, αυτό το θέλημα του Θεού να περάσει και στη βάση που λέμε, στην Εκκλησία, στις αδελφικές σχέσεις. Το επί της γης έρχεται μετά και είναι υπόθεση του Θεού. Να πούμε δύο λόγια και για την συγκλονιστική μάχη, η οποία δόθηκε από τον Χριστό, αλλά πρέπει να δοθεί, και αν δεν έχει δοθεί ακόμα στη ζωή σου, καλείσαι σήμερα να το κάνεις, ώστε να περάσεις από το θέλημά σου, το οποίο πόσες φορές ήταν αντίθετο από τη δική σου ευτυχία, αντίθετο από το δικό σου συμφέρον, αντίθετο από τη δική σου ψυχική γαλήνη, και να περάσεις στο θέλημα του Θεού. Είναι μια συγκλονιστική μάχη, αφού εκείνος που είπε «Ήλθα ο Θεέ για να κάνω το θέλημά σου», όπως διαβάσαμε,
Εκείνος ο ίδιος προσευχήθηκε ή δυνατόν να παρέλθει το ποτήριον τούτο. Η υπογράμμιση είναι στο τούτο. Που σημαίνει το σταυροδρόμι στο οποίο θα αποδειχθεί εάν πάνω απ' όλα από σένα και το σαρκείο σου, από σένα και το έργο σου, από σένα και την αγαπημένη σου κρυφή αμαρτία, από σένα και την ίδια σου τη ζωή, αν πάνω από όλα αυτά έχεις τοποθετήσει το θέλημα του Θεού. Αυτό να είναι ο υπέρτατος νόμος και το σημείο της ύψιστης αναφοράς σε σταυροδρόμια εκλογής. Όταν ο Χριστός αυτό το αποδέχτηκε, γεννηθήτο το θέλημά σου, πέρασε από τη Γεθσημανή στην Ανάσταση. Με διορθώνετε, καλά κάνετε. Πέρασε από τη Γεθσημανή στην Ανάσταση μέσω του Σταυρού. Και ίσως θα χρειαστεί και για σένα να περάσεις από ένα ίδιο δρόμο. Όχι για να φέρεις λύτρωση γιατί την έφερε ο Χριστός, αλλά από έναν σταυρό για τον οποίο λέει ο Παύλος, καυχόμαι στον σταυρό του Χριστού δια του οποίου ο κόσμος εσταυρώθη ως προς εμέ και εγώ ως προς τον κόσμο. Θα αναγκαστείς, αλλά δεν επιτυχημένη η λέξη αυτή, θα έχεις το δραματικό προνόμιο να βάλεις δεύτερα συγγένειες, θέσεις, σχεδιασμούς για τη ζωή, προκειμένου να πεις, Κύριε, θέλω από τη Γεθσημανή τούτη της μάχης να φτάσω στην Ανάσταση μιας ζωής, πλημμυρισμένης από το θέλημά σου, έστω κι αν περάσω μέσα από ένα Γολγοθά, μέσα από ένα σταυρό. Τελευταία προειδοποίηση, ενώ 2-3 λεπτά μας μένουν ακόμη από την ώρα μας. Για να μάθεις και να μάθω και να ζήσεις το θέλημα του Θεού, προς Θεού μη κοιτάξεις τον εαυτό σου. Υπάρχουν μερικοί θρησκευτικοί τύποι, τους οποίους έχει κατονομάσει η Αγία Γραφή, που λέει εαυτούς, εαυτής συγκρίνοντες, ανοητεύεις. Λένε, χριστιανός είναι ένα αυτό που είναι ο Μιλτιάδης. Άρα ο Μιλτιάδης είναι χριστιανός. Θα μου πείτε τόσο χοντρά. Πιο ραφινάτα, αλλά αυτό είναι με δύο λόγια. Μη κοιτάξεις τον εαυτό σου, προκειμένου να αναζητήσεις το θέλημα του Θεού, γιατί υπάρχει και ο παρακάτω βέβαιος κίνδυνος. Να ντύσεις τις επιθυμίες σου με ένα επένδυμα, με μια κάλυψη θελήματος Θεού. Θέλημα Θεού είναι που ήρθα σε αυτό το σημείο. Είναι θέλημα Θεού ή σε έφερε το μυαλό σου σε αυτό το σημείο, η κακή σου εκλογή σε αυτό το σημείο, η στραβή απόφαση σε αυτό το σημείο. Δεν είναι θέλημα Θεού πάντοτε όταν υποφέρεις. Δεν είναι θέλημα Θεού πάντοτε όταν βρίσκεσαι κάτω από συνθήκες τις οποίες μετά λες και βαστάω και αυτό το σταυρό για τον Χριστό. Για τον Χριστό. Ή μήπως εκείταξες τον εαυτό σου για να βρεις το θέλημα του Θεού, ντύνοντας το θέλημα το δικό σου με ένα θρησκευτικό μαντία. Το θέλημα του Θεού θα το βρεις πρώτον στο γραφτό λόγο του Θεού και δεύτερο στον ενσαρκωθέντα λόγο του Θεού. Και εμπαρόδο ας πω ότι ακριβώς σε αυτές τις δύο πηγές, τον γραπτό και τον εσταρκωθέντα λόγο του Θεού, έχουμε όλα πάντα τα προζωήν και ευσέβεια, ώστε να μην είναι ανάγκη να έχουμε άλλα σημεία αναφοράς και άλλες αυθεντίες σε εισαγωγικά, τις οποίες να συμβουλευόμαστε. Μέσα από την Αγία Γραφή θα βρεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού, ειδικά για τη ζωή σου, για το ρόλο σου μέσα στην οικογένεια, για την υπηρεσία σου μέσα στο έργο του Θεού, για τη θέση σου μέσα στην κοινωνία, για τη δραστηριότητά σου μέσα στην Εκκλησία. Θα ερευνάς, θα ερευνάς και θα λες, ιδού Θεέ μου, έρχομαι να μάθω και να ζήσω το θέλημά σου.
Και ακόμη θα αποβλέπεις εις εκείνον τον Ιησούν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστης, όπως μας αναφέρει προς Εβραίους κεφάλαιον 12, ο οποίος ήρθε να κάνει το θέλημα του Θεού και έκαμε το θέλημα του Θεού, έστω κι αν του στήχησε Γεθσημανή και Γολγοθά, αλλά του χάρισε τελική δόξα. Να ευχηθώ για τον καθένα μας, να ευχηθεί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού για μέ και για σας, ώστε με την υποδομή και προϋπόθεση που είπαμε, Κύριε, καταθέτω το θέλημά μου, παραμερίζω το θέλημά μου, ζητάω το θέλημά σου στη ζωή μου, να οδηγηθούμε από τις Γραφές και από τον Χριστό στο να μάθουμε, να δεχθούμε και να κάνουμε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Και κάθε μέρα συνειδητά να προσευχόμαστε, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως στην ουρανό, έτσι και στην καρδιά μου, έτσι και στην οικογένειά μου, έτσι και στο περιβάλλον μου, έτσι και στην εκκλησία μου και στην πατρίδα μου και στον κόσμο. Αμήν. Thank you.